Λοιπόν, σας ακούω. Θα μου πείτε την αλήθεια. Θα στην πούμε. Άμα γελάς, δεν πρόκειται να σου πούμε τίποτα. Ναι, γιατί νομίζω ότι είναι στο χέρι σας. Ακού να σου πω! Άστο, Σούλα, σταμάτα. Και την αλήθεια θα σου πούμε, και γιατί ήρθαμε εδώ θα σου πούμε. Και ό,τι άλλο μας ρωτήσεις, δεν θα σου κρύψουμε τίποτα. Άντε, ντε. Περιμένω. Και πολύ καλά κάνεις. Γιατί θα χρειαστεί να περιμένεις ακόμα λίγο. Σάβα, σε εμπιστεύτηκα μια φορά στη ζωή μου. Δεν το ξανακάνω δεύτερη. Θα φύγει πρώτα η μητέρα μου και μετά θα μάθεις την αλήθεια. Γιατί? Γιατί θέλω πρώτα να φύγει ήσυχη και ήρεμη ότι όλα πάνε καλά. Και μετά να ξεσπάσει η μπόρα. Και πού ξέρω εγώ ότι δεν την αναγκάσει να μείνει μόνο και μόνο για δεν να... Δεν θα χρησιμοποιούσα τη μητέρα μου. Αυτά τα κάνεις εσύ. Να χρησιμοποιείς ανθρώπους. Κοίτα ρε ποιες μιλάνε. Τώρα κανονικά... Είπαμε. Θα κάνουμε μια ήσυχη και πολιτισμένη κουβέντα. Δηλαδή θα περιμένουμε να φύγει. Ακριβώς. Και πότε θα γίνει αυτό? Τώρα όπου να είναι. Όχι όπου να είναι. Πρέπει να μάθουμε εδώ και τώρα πότε θα γυρίσει το μοναστήρι. Πέθανα. Γεια σας. Με έχει επηρεάσει η συγκατοίκηση με τη μαμά της Κέτης. Δεν εξηγείται. Ολοράσα βλέπω μπροστά μου. Καλημέρα. Γιώργο μου, δεν είμαι πολύ καλά. Γιατί, συνέβη κάτι στο σπίτι? Στο σπίτι μια, ας τα λέμε δηλαδή, μια χαρά. Να σε ρωτήσω. Έναν τύπο με ράσο και κουκούλα. Τον είδες κι εσύ ή δεν είμαι καλά? Μια χαρά είσαι αγάπη μου, μια χαρά. Όχι, γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα τελευταία δεν αποκλείεται να... Να σε ρωτήσω, ποιος είναι? Ο Πασχάλης. Ο τραγουδιστής? Όχι, Μπία μου, ηθοποιός ο άνθρωπος, ο Πασχάλης. Δεν θυμάμαι το επίθετο του, καινούργιος είναι. Και τι κάνει? Τον αδελφό του παρανοϊκού εμπριστή. Δεν διάβασε το κείμενο? Πού να προλάβω, είχα άλλα διαβάσματα, για λέγε. Λοιπόν, ο παρανοϊκός εμπριστής έχει έναν αδελφό επίσης παρανοϊκό που ζήλεψε τη δόξα του. Του παρανοϊκού αδερφού του. Ναι. Λοιπόν, τώρα αυτός για να τον ξεπεράσει. Ναι. Εγκλωβίζει στο ασανσέρ ανυποψία στα θύματα. Είναι δηλαδή παρανοϊκός... Εγκλωβιστής. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η λέξη. Γιατί υπάρχει όλο το υπόλοιπο. Mm. Και δεν μου λες. Εμάς τι μας νοιάζει. Πυροσβεστικοί είμαστε. Πώς, άμα κλειστεί στο ασανσέρ, πυροσβεστική δεν έρχεται να σε απεγκλωβίσει. Και τώρα θα έχω να κυνηγάω και αυτόν από το ασανσέρ. Ναι. Μήπως να πιάσω καλύτερα τη μάνα του, να μην κάνει τέτοια παιδάκια. Πες το ψέματα. Αχ, μωρέ Γιώργο. Κατάλαβες τώρα γιατί τα κάνω όλα αυτά που κάνω? Γιατί θέλω να αλλάξω τη ζωή μου. Πάντως να ξέρεις ότι ό,τι πίστευα για σένα δεν έχει αλλάξει. Τι είπατες? Κάτσε, μην έρθει κανείς και έχουμε άλλα. Δεν έρχεται κανείς, όλοι στο πλατό είναι τώρα. Γιατί τι έγινε? Δεν έμαθες τι έγινε? Όχι, τι έγινε? Ευχαριστώ! Να είσαι καλά. Μαζί θα προχωρήσουμε για τη νέα Ελλάδα! Χέρι, χέρι, πόδι, πόδι! Κάσε καλέ μες τ' αυτή μου! Έλα, σ' ακούω! Πέμπτη! Βγήκα πέμπτη! Εκλόχθηκα! Εκλέχθηκα! Εκλέχθηκα! Αυτό! Πόσα εκλογικά κέντρα μένουν ακόμη? Πόσα? Όχι, έλα, έλα, γεια, γεια, γεια! Βγήκα πέμπτη! Τέταρτη! Τέταρτη σε σταυρούς και πίτα αυτών και μάλιστα από όλα τα κόμματα! Μπράβο! Μπράβο! Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Τάμι? Τι? Έσκησες, αγάπη μου, έσκησες, έχεις ρεύμα. Αλήθεια! Και μπορεί να βγει και τρίτη, έχει 22 ψήφους διαφορά από τον τρίτο και μένουν άλλα 6 εκλογικά κέντρα για να δώσω το αποτέλεσμα. Αγάπη μου! Μπράβο! Μπράβο!
Αγάπη μου, συγχαρητήρια. Κυρία Μία, εκλόχθηκα. Και πάλι συγχαρητήρια. Έχει όμως και γερό μάνατζερ, έτσι. Την αποσύσσή μου το πες, το έκανες. Κυρία Μία, είμαι τέταρτη και πάω για τρίτη. Κάνω ρεύμα. Έχεις ρεύμα, βρε βλήμα. Για πρόσεξε πώς μου μιλάς. Όπου. Έχω να αισθανθώ έτσι από τότε που βγήκα να πληρωματική μισ... αυτό με τα πόδια. Τι λέει. Μισ Χαλκιδική λέει. Ναι, μπορεί να μην θυμόμουν το όνομα, αλλά θυμόμουν το σχήμα. Τρία πόδια δεν είναι. Ελπίζω το τρίτο να μην είχε πάρει μέρα στα καλυστία. Σύση, έλα εδώ. Τι, συγχαρητήρια. Εγώ, ό,τι θέλετε, κυρία Μπία. Ξέρετε, θα τον φωνάζεις. Τι, α, τα χαρτιά του Χωσέ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που σου είχα ζητήσει, ακριβώς. Συγχαρητήρια, Δεσποινής. Σε ευχαριστώ, Γιάννη μου. Γιώργος. Δεν λες που σε χαιρετάω ακόμα, έχεις και άποψη. Λοιπόν, πότε θα είναι έτοιμα? Αύριο. Αλήθεια? Ναι. Αύριο θα τα έχεις στα χέρια σου. Αχ, ωραία. Ναι, ναι, ακούω. Συ, θέλουμε μία κούτα ποσίδο. Τι κάνεις τώρα εκεί? Παραγγελία. Μία κούτα Απόλλο, μία Αθηνά. Όχι, κοκομπάγες δεν θέλουμε, έχουμε πολλές. Και άλλα πουλιά έχετε? Τελείωνε. Ναι, και μία κούτα από αυτές τις κοπέλες με τα φτερά. Συ, μοθράκι, αλλά με κεφάλι. Τι έκανες? Την τύφλα σου δεν ξέρεις? Οι παραγγελίες σε μάραιναν. Καταρχήν παράγγειλες λίγα. Δεν θέλουμε πιο πολλά. 5-5 τις παίρνουμε τις κούτες, όχι μία-μία. 5-5 είναι πολλά, τα δικά μου που θα μπουνε. Ποια δικά σου? Τώρα που το μαγαζί έγινε ουρουγουανοελληνικό. Τι έγινε το μαγαζί? Ουρουγουανοελληνικό. Θα φέρουμε και δικά μου αγάλματα. Και πού θα τα βρούμε? Παρήγγειλα εγώ θα φέρουμε. Ινδιάνικα. Με το ζόρι κρατιέμαι. Μόνο εσείς έχετε νομίζεις. Ξέρεις τι ιστορία έχουμε εμείς? Θα έλεγα τώρα κάτι και για τη χώρα και για την ιστορία σας, αλλά άντε. Καταρχήν, η Ουρουγουάη έχει πάρει και δύο μουντιάλ στο ποδόσφαιρο. Εσείς τι πήρατε? Πότε καλέ πήρε δύο μουντιάλ η Ουρουγουάη? Το 1930 και το 1950. Καλά, το πρώτο είναι ο μωρό, το δεύτερο δεν το θυμάσαι? Τι έπαθες? Έχει χάρη που δεν μπορώ να μιλήσω, αλλιώς. Σενιόρα Σούλα. Αύριο που θα πάμε να υπογράψουμε τη μεταβίβαση του μαγαζιού και τη συνειδιοκτησία. Για. Τη μεταβίβαση του μαγαζιού και τη συνειδιοκτησία. Πού τα άμαθες εσύ αυτά? Πήγα σε δικηγόρο χθε. Θα κάνουμε και μία διαθήκη. Άμα πάθεις τίποτα, να μου μείνει το μαγαζί ολόκληρο. Τόση θεή εδώ μέσα. Δεν μπορείτε να ρίξετε ένα κεραυνό? Τι με κοιτάτε από τα ράφια? Τι είπες? Τι να πω, που μονοκόλυβα δεν μου βρασες ακόμα. Όλα στη ζωή είναι, σενιόρα Σούλα. Πάντως να ξέρεις ότι άμα πεθάνεις, θα πάρω τη φωτογραφία σου και θα τη βάλω ανάμεσα σε Φίμπο και Αθηνά. Φίμπο, Σούλα, Αθηνά. Και για να μην είσαι μόνη σου και για να σε θυμάμαι. Ευχαριστώ. Εσύ τι θα κάνεις άμα πεθάνω? Πάρτι. Εγώ σκέφτομαι να με κάψετε. Και τώρα γίνεται αυτό αν θες. Και να ρίξετε τη στάχτα μου στη θάλασσα. Beach party τότε. Ναι, στη αγαπημένη μου παραλία, κοντά στο Μοντεβιτέο. Εντάξει. Αλλά τα 9 μέρα θα τα κάνω στο Super Paradise, να το ξέρεις. Τι κάνετε, μητέρα? Καλά είμαι, παιδί μου. Να θυμιατίζω λιγάκι. Ωραία, πράγμα. Δεν τα αφήνετε τώρα αυτό να μιλήσουμε λίγο? Να μιλήσουμε όσο θες. Έχω ένα παράπονο, μητέρα. Τι, Σάβα μου? Ένα... Τόσα χρόνια δεν μας επισκεφτήκατε μια φορά. Αγόρι μου, οι καλόγριες ζουν στα μοναστήρια. Αυτά είναι το σπίτι τους, η ζωή τους ολόκληρη. Δεν παίρνουν γλυκίσματα να κάνουν επισκέψεις από σπίτι σε σπίτι. Ο κόσμος πάει στα μοναστήρια. Σωστά. Τόσα χρόνια. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι ήρθαν? Χιλιάδες. Γι' αυτό έχω κι εγώ ένα παράπονο. Δεν ήρθες μια φορά? Η Εκατερίνη έχει έρθει. Εσύ, ποτέ. Γι' αυτό τώρα σας υπόσχομαι, τώρα που θα ξαναπάτε, θα έρχομαι. Τι πάθατε? Τίποτα. Να λίγο... Τι? Το φαΐ έχω αφήσει στη φωτιά και μη μου καεί, πάω λίγο να το δω. Ναι, ναι, να πάτε, να πάτε. Ναι. Περίεργο αυτό. Καλημέρα. Έλεγα κι εγώ γιατί παίζεις το μάτι μου. Δεν μου λες εσύ. Α, κυρία Λαζάρου μου,
Όχι, πιάσαμε τον καβγά μόλις μπήκαμε. Για να τσακωθούμε ήρθατε. Τι, για να κεντήσουμε. Προτιμότερο θα ήταν. Τι θα γίνει με το παιδί. Ποιο παιδί. Το δικό μου. Τώρα δικό σας. Σχετικό είναι. Τι πράγμα. Όχι τίποτα. Λέω κάτι που ήταν δικό μας μπορεί να μην είναι για πάντα. Σήμερα είναι δικό σας ο γιος, αύριο είναι κάποιος άλλος. Τι ιδιαίτερα είναι αυτά που του κάνεις. Εξαντλητικά σας διαβεβαιώ. Το σπίτι του δεν τον βλέπει και καθόλου. Τον βλέπουν όμως άλλα σπίτια, μην έχετε παράπονο. Μόνο μισή ώρα όλο και όλο το πρωί, όταν ξυπνάει. Επίτευγμα είναι αυτό. Τι τράβαμε εμείς να τον φυγαδεύσουμε κάθε βράδυ, να θεός ξέρει. Τι μου μουρίζεις εσύ όλη την ώρα. Έτσι του λες και μάθημα. Μέσα από τα δόντια σου. Γι' αυτό αργεί τόσο να τα καταλάβει. Έχει το κληρονομικό χάρισμα. Γι' αυτό αργεί. Τι? Όχι τίποτα. Λέω, μπορεί να αργεί, αλλά έχει κάνει μεγάλη πρόοδο. Οι βαθμοί του έχουν ανέβει. Και εμένα μου ανέβηκε η πίεση. Όλη μέρα μιλάω με τον Ντουβάρη. Α, μιλάτε με το παιδί. Για τον τοίχο, λέω. Συγγνώμη. Είμαι μόνη μου όλη την ημέρα και μιλάω με τον τοίχο. Όχι, τώρα το κατάλαβα. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Τίποτα. Τα μαθήματα πρέπει να αραιώσουν. Δεν τον βλέπω καθόλου. Τι θα κάνω εγώ όλη την ημέρα μέσα στο σπίτι. Εκείνο το κέντημα που λέγαμε. Ο πατέρας του ανεπρόκοπος όλη την ημέρα είναι στο καφενείο. Οι αδελφές του και οι τρεις παντρεύτηκαν. Άνοιξαν τα σπιτικά τους και πρόκοψαν. Είχα κι εγώ μια παρέα. Και την έχασα. Γιατί δεν παίρνετε ένα σκύλο. Μα να έχω γιο και να μην τον βλέπω. Πάρτε και τη θετική πλευρά του πράγματος. Κάνει τόσα μαθήματα δωρεάν. Αυτό έλειπε να σε πληρώνουμε και από πάνω. Κόντεψες να τα αφήσεις κουτσό το παιδί. Εγώ, από μόνο του. Άσε που ασημάκης μου, είναι χαρά μέσα στο σπίτι. Μπαίνει και ομορφαίνει ο τόπος. Δεν είμαι το μπουφέ στο σαλόνι τώρα που το λέτε. Τι είπες? Όχι τίποτα, λέω δεν τον πήραμε για να ομορφύνει ο τόπος, λέω θα παίρναμε έναν φίκο. Και λιγότερο χώρο πιάνει και πολύ καλύτερος μαθητής θα ήταν, σας διαβεβαιώ. Πάντως σας καταλαβαίνει. Δεν θέλω να με καταλαβαίνεις. Το γιο μου θέλω να βλέπω συχνότερα. Γι' αυτό κανόνισε να κοπούν τα πολλά πολλά. Συνονοηθήκαμε. Αλίμονο. Είχαμε εμείς ποτέ πρόβλημα συνεννόησης. Άιντε γεια. Έφυγε. Εδώ είσαι εσύ. Κυρία, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ελέζε, μην το κατάλαβα. Όλες αυτές τις μέρες που έρχομαι σπίτι σας για να κάνω το γιο της κυρίας Μπίας, με έχει φάει η μάνα μου. Πού είσαι, γιατί αργείς, τι ώρα είναι αυτή, Έμπλεξες κι εσύ. Ήδη φωνάζει από πριν για τα μαθήματα. Σκεφτείτε τώρα τι έπαθε. Μήπως αντισπούμε ότι θα πας μία πενθήμερη εκδρομή με το σχολείο, να ξεμπερδεύεις με όλα αυτά. Και πού θα πούμε ότι θα πάω. Θα πούμε ότι θα πας στη Ρόδο. Αχ, όχι στη Ρόδο. Τι σημασία έχει, μωρέ Λαζάρου, που θα πας. Στο Μπαγκλαντές θα πας. Σημασία έχει να τα βολέψουμε. Τι και δεν θα έρχομαι πια στο σπίτι. Όχι, βέβαια. Α, όχι, δεν θέλω τότε. Προτιμώ το μάθημα. Σεισμός. Λογικό. Δεν έχει ξανακουστεί τέτοια φράση σε σχολείο. Αντέδρασε το κτίριο. Συ. Συ. Ευχαριστώ πολύ. Αντιός. Με ποιον μιλούσες? Με τη μόχα Θεοπίπη. Θεοπίστη. Αυτή. Το βράδυ θα μάθω ελληνικά. Κανόνισε η Θεοπίπη να κάνω μάθημα με την κόρη της. Θεοπίστη, είπαμε. Με την κόρη της. Την κλαίω την Κέτη. Τι κάνεις τώρα εκεί? Καφέ. Δεν ξαναπαίρνω από τη Βαχαλία. Γιατί? Το έχει ακριβό. Ο δικηγόρο μου είπε ότι πρέπει να προσέχω τα έξοδά μου. Προκαι τώρα θα κάνω και φορολογική δήλωση. Μάζευα λεφτά τόσα χρόνια για να μου τα φάει η εφορία. Εμάς τους ιδιοκτήτες των μικρών επιχειρήσεων κυνηγάνε, σενιόρα Σούλα. Και είναι άδικο. Προκαι εμένα, μια ζωή με κυνηγάνε. Το άδικο δεν είναι ότι σε κυνηγάνε. Το άδικο είναι που δεν σε πιάνουνε. Τι? Τι κάνεις? Φραπέ ζεστό. Σενιόρα σου λέει, εσύ το ήξερες ότι έχει φραπέ ζεστό? Κάτι είχα ακούσει στις ειδήσεις, δεν ήμουν σίγουρη. Το λένε νέες. Μάλιστα. Εγώ χθε το έμαθα. Με άφηνες όλο το χειμώνα να πίνω κρύο καφέ. Έλπιζα σε μία φαρυγγίτιδα, αλλά πού. Ναι. Τι θες? Ποιος είναι? Ο Σάββας. Μην μιλήσεις πολύ, έχουμε δουλεία. Λέγε λίγο γρήγορα, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω πολύ. Γιατί δεν μπορώ να μιλήσω πολύ! Δεν το πιστεύω ότι έχω γίνει υπάλληλο στο μαγαζί μου! Που έχω μπλέξει, Παναγία μου. Έλα, λέγε, τι θέλεις. Ναι, ναι, ευχαριστώ! Πάνω από την κουντούρα, βέβαια. Και από την κούρκουλα. Δεν βαριέστε?
Ό,τι μπορούσα να έκανα τα κορίτσια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και πάλι. Γεια σας. Δεσποινίστα, μη. Παρακαλώ. Τώρα που εκλεγήκατε, θα ήθελα να σας ζητήσω μια χάρη. Ο αδερφός μου ψάχνει... Σε ξέρω από κάπου. Ο Σταμάτης είμαι. Κομπάρσος. Κομπάρσος, ο βοηθός σκηνοθέτη. Αχ, ναι, μωρέ, και έλεγα ποιον μου θυμίζεις. Κάτι έκανες όμως, άλλαξες τα μαλλιά σου. Όχι. Ασκήμινες. Δεν νομίζω. Νομίζω όμως εγώ. Να περιμένω. Ναι. Παρακαλώ. Αχ, ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Τέταρτη, ναι. Κλείστο, έφερα τα τελικά. Αχ, για να δω. Ποιος ήταν? Δεν ξέρω, να ξαναπάρει. Μια χαρά μας έκατσε πάντως με τη Νέα Δημοκρατία. Άμα έβαζες με το Πασόκ, μπορεί και να μην έβγαινες. Όχι που δεν θα έβγαινα. Εννοώ ότι σκοπός μας ήταν να βγεις με το πρώτο κόμμα. Με όποιο κόμμα και να πήγαινα, αυτό θα έβγαινε πρώτο. Μάλιστα. Λοιπόν, άκου να δεις το σχέδιο. Θα περιμένουμε καμιά εβδομάδα να ηρεμήσουν κάπως τα πράγματα και μετά θα δηλώσεις ανεξάρτητη. Εντάξει. Δεν θα το ανακοινώσουμε όμως ακόμα. Θα το ανακοινώσουμε σε φάση που θα προκαλέσει η αίσθηση. Ωραία. Θα τους αφήσεις όλους άφωνους. Ναι, ναι. Στο Μητσοτάκι να δούμε πώς θα το πούνε. Α! Τι κοιτάς? Τη σύνθεση της Νέας Βουλής. Για να δω. Τι να δεις, απ' όλα έχει ο Μπαξές. Κουντουρά, Κούρκουλα, Έλενα Ράπτη, Γκερέκου, Βασιλείου. Πρόεδρος ποιος θα είναι? Την Ψαρούδα Μπενάκη βάλανε. Είναι καλή? Για αυτή τη Βουλή καλύτερη θα ήταν η Μενεγάκη. Έχουμε πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Με τη μάνα της Σκέτης. Δεν νομίζω ότι ήρθε για λίγο. Πήγα να της κάνω συζήτηση το πρωί για το πότε σκοπεύει να φύγει και δεν μου φαίνεται πρόθυμη να γυρίσει στο μοναστήρι. Το ξέρουν οι άλλες έξω? Δεν προλαβαίνω να τους τα πω. Της έστρωσα κατευθείαν στο διάβασμα. Μα και εσύ, βρε Κατερίνη μου, τόσο καιρό και να μην μάθεις το παιδί ελληνικά. Αύριο μεθαύριο θα παντρευτεί την Αθανασία και θα είστε συγγενείς. Συ. Ναι, το έχω υπόψη μου, μητέρα. Αλλά είχα και το γιο της Μπίας, τον Ασημάκη, που μου βγάζε τα που του μάθαινα. Θέλω να πω. Ο Ασημάκης έχει τη μητέρα του. Να καθίσω εδώ δίπλα, δεν σας ενοχλώ, ε? Τώρα αυτούς γιατί κάνει μάθημα, την κυρία? Το ζήτημα είναι γιατί κάνουμε μάθημα εμείς. Δεν τα ξέρω τα λατινικά, βρε πουλάκι μου, πώς να σε βοηθήσω? Έχω μπλέξει και με τη μαμά μου. Τι έγινε? Θα σας τα πω άλλη ώρα. Να σας πω, κυρία Μπία, να πάω εγώ εκεί και να έρθει αυτός εδώ. Πού εδώ? Με εσάς. Α, παπά, κάτσε εκεί που κάθεσαι, δεν το μπορώ το μουρλό. Θα τα μάθω πού θα πάει. Βιμ έτιαμ κουμσούλα μίνιτανς. Ορίστε, λέγε μια σούλα. Ναι, για το Σίλα, λέει, κυρία Μπία, που ήταν δικτάτορα στη Ρώμη. Σίγουρα? Σίγουρα. Άντρας? Ναι. Και τότε γιατί γράφει σούλα? Έτσι γράφεται. Ωραία, αυτό είναι η... Τι? Καλά, σου πω εγώ κάτι ιστορίες. Δεν το καταλαβαίνω. Τι δεν καταλαβαίνεις? Μου φαίνεται, δεν τα ξέρεις καλά. Πώς πάτε? Τα μαθαίνει? Ναι, ναι, μια χαρά, μητέρα, μια χαρά. Με το ή έχουμε ένα πρόβλημα, αλλά θα το λύσουμε. Ωραία. Και όχι μόνο άλλαξε κουβέντα. Έφυγε και από το σαλόνι για να με αποφύγει. Κάτι δεν μου αρέσει αυτήν την ιστορία. Δεν πιστεύω να είναι κανένα δικό σας κόλπο. Γιατί νομίζεις σε μας αρέσει αυτή η κατάσταση? Να ζούμε μες στο ψέμα? Γιατί μέχρι τώρα πώς ζούσατε? Άλλο αυτό. Εμένα με αραβόνιασες, στην Πία φόρτωσες ένα παιδί στα καλά καθούμενα. Το ξέρεις ότι υποφέρει η γυναίκα έξω. Και μπαίνει μέσα η γυναίκα και πιάνει τον άντρα της ντυμένο νύφη. Με τον κουμπάρο καλάνι. Αυτό. Το φαντάζεσαι? Πόπο. Το είπαν και στις ειδήσεις. Στο Σταρ. Ναι. Μάλιστα είπατε ότι ο κουμπάρος είχε πάρει την ποπονιέρα. Πώς θα πάτε εσύ εκεί? Μια χαρά, μια χαρά. Πρώτος μαθητής θα γίνεις, πρώτος μαθητής. Ναι, 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 ναι. Αυτό τι είναι? Ή, γιώτα. Και αυτό τι είναι? Και αυτό Ή. Είναι Ήτα. Και αυτό? Ήψιλον. Και αυτό είναι Ή. Όλα Ή διαβάζονται. Και αυτό γιατί είναι Ή? Είναι Ήψιλον γιώτα. Είπαμε το Ήψιλον και το γιώτα μαζί διαβάζονται Ή. Αφού αυτό είναι Ή από μόνο του, γιατί θέλει και από μπροστά για να γίνει Ή?
Γιατί έτσι είναι. Άρα, όταν το «ε» είναι μπροστά από το «ι», το «ε» δεν διαβάζεται. Διαβάζεται όλο μαζί και λέγεται «ι», όπως και το όμικρον «γιώτα». Δεν τα λες καλά. Όταν το «ε» είναι μπροστά από το «ι», το «ε» δεν διαβάζεται. Αυτό είναι το σωστό. Το σωστό είναι να ανοίξω την μπαλκονόπορτα, θα σε πετάξω από τον πέμπτο. Αλλά έχει χάρη. Εγώ από όλα αυτά τα «ι» θα μάθω μόνο αυτό. Χαίστηκα. Κατερίνη. Ορίστε, μητέρα. Τα πιάνει. Τα πιάνει, αλλά μετά τα αφήνει. Να σου πω. Δεν τα ξέρεις καλά, μου φαίνεται, και ό,τι δεν ξέρεις λες ότι είναι «ι», εκτός αν είναι λάθος της γλώσσας. Η ελληνική γλώσσα δεν έχει λάθη και πρέπει να μάθεις ότι είναι μια από τις πιο παλιές γλώσσες του κόσμου. Άρα μπορεί να χάλασε. Μια φίλη μου να δεις τι έπαθε. Τι. Λοιπόν, αυτή τα έχει φτιάξει με ένα γιατρό. Και έκανε. Πώς πάει? Μελετάνε. Το βλέπω. Καλά είσαι και τι. Τα μαθαίνεις, αγάπη μου. Δεν τα ξέρει. Εγώ εδώ θα κοιμηθώ πάλι σήμερα. Φοράς βρακί? Όχι τότε. Εσύ, Μπία, πώς θα πας? Μια χαρά. Τι κάνετε? Ιστορία. Ιστορικά λατινικά. Δεν αργήστε λίγο μέσα που σας θέλουμε. Κάτι ύποπτο έχει συμβεί στο μοναστήρι. Τι ύποπτο? Τι έπαθες τώρα? Τίποτα, κάτι θυμήθηκα από πριν που λέγαμε. Για πες. Δεν ξέρω τι ακριβώς, αλλά η μητέρα σου δεν θέλει να γυρίσει πίσω. Πού το ξέρεις? Το κατάλαβα. Καλή και άγια, αλλά είπαμε ότι πρέπει να φύγει. Τι θα γίνει? Το ύποπτο που το ξέρεις, αυτό δεν καταλαβαίνω. Μόλις της μίλησε για το μοναστήρι, ταράχτηκε. Τώρα η αλήθεια είναι ότι και εγώ τα φέρνω τη συζήτηση στο μοναστήρι, τα αποφεύγει. Άρα, κάτι έχει συμβεί εκεί. Και δεν θέλει να γυρίσει πίσω. Φόνος. Τι? Φόνος. Στο μοναστήρι έχει γίνει φόνος. Δεν έχετε διαβάσει το όνομα του Ρόδου? Το έχεις διαβάσει εσύ? Όχι, αλλά το έχω δει σε ταινία. Πάρα πολύ καλή. Κάτι παρόμοιο πρέπει να έχει συμβεί και στο μοναστήρι της μητέρας σου. Κάτι πολύ σκοτεινό. Άντε να το φωτίσουμε, τελειώνει πια αυτή η ιστορία. Μητέρα. Τι είναι, κορίτσι μου? Θα θέλαμε να σου μιλήσουμε. Όλοι? Μια οικογένεια δεν είμαστε? Σωστά. Για ποιο πράγμα? Σχετικά με το μοναστήρι. Μια Παρασκευή, μετά τον απόδειπνο, η ηγουμένη με κάλεσε στο κελί της. Στη φυλακή ήταν ηγουμένη? Τι λες, καλέ? Μου είπε ότι είχε ένα δίλημα και ήθελε τη βοήθειά μας. Σε κάτι πολύ βρώμικο την έχει μπλέξει η ηγουμένη. Τι δίλημα ήταν αυτό? Δεν ήξερε ποια αδερφή να βάλει υπεύθυνη για το εργαστήριο αγιογραφίας. Την αδερφή Ευσεβία ή την αδερφή Προδρόμη. Της έβαλε λοιπόν να ζωγραφίσουν την εικόνα του Αγίου Ευστρατείου. Και όποια έκανε την καλύτερη αγιογραφία, αυτή θα έβαζε υπεύθυνη. Και εσάς τι σας ήθελε? Ως κριτή. Να πω τη γνώμη μου. Να δεις που μια από τις δυο βρέθηκε νεκρή. Και τι έγινε? Την επόμενη ξεκίνησαν να ζωγραφίζουν. Στο μεταξύ, εμένα με συνέδεε με την αδερφή Προδρόμη μακροχρόνια φιλία. Ήταν φανερό να είμαι λίγο με το μέρος της. Ποια ηγουμένη? Η Προδρόμη με τη δικιά μας την έχουν κάνει τη λαδιά. Σκάσε. Άκου που σου λέω. Λοιπόν, όταν τελείωσαν, ήταν φανερό ότι η αδερφή Ευσεβία είχε κάνει την καλύτερη εικόνα. Αφού τις είδα και τις δυο και έβγαλα τα συμπεράσματά μου, πάω στην ηγουμένη. Ναι. Και της λέω. Τι? Της είπα. Να καθαρίσετε την Ευσεβία που ζωγραφίζει καλύτερα. Τι να καθαρίσω? Αφήστε την αυτήν, μητέρα. Συνεχίστε. Της είπα ότι η καλύτερη εικόνα ήταν της αδερφής Προδρόμης. Και? Αυτό. Ποιο? Είπα ψέματα. Σε ποιον? Στην ηγουμένη. Καλά δεν ακούς τη λέει τόση ώρα? Και το πτώμα που είναι? Ποιο πτώμα? Περίμενες το όνομα του Ρόδου εσύ. Γι' αυτό φύγατε από το μοναστήρι, μητέρα.
Πέστε το για ανησύχησα. Βάλαμε κι εμείς με το νου μας. Άρα δεν έγινε τίποτα. Όπου να θα ξαναγυρίσετε. Δεν έγινε τίποτα. Που είπα ψέματα. Που ζήλεψα. Που κλονίστηκε η πίστη μου. Δεν μπορώ να ξαναγυρίσω. Δεν είμαι άξια να λέγουμε μοναχή. Πώς κάνετε έτσι, μητέρα? Η άλλη φταίει που δεν ήξερε να ζωγραφίζει. Δηλαδή τώρα, τι σκέφτεστε να κάνετε? Τι μου μένει να κάνω? Τίποτα. Σκέφτομαι, αν δεν σας είμαι βάρος, να μείνω εδώ. Για πόσο? Για πάντα. Για πάντα. Σάβα, τι θέλεις εδώ, τι έγινε, έπαθε τίποτα μητέρα μου? Όχι, όχι, καλά είναι. Απλώς είπα ότι θα πάει μια βόλτα και βρήκα την ευκαιρία να έρθω να μιλήσουμε. Στο σπίτι δεν γίνεται. Βόλτα, πού πήγε, δεν είπε? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θες κάτι? Τι έκανες? Δεν μου λες τι θα γίνει τώρα. Όλη την ώρα με αυτό θα είσαι? Με παίρνουν συνέχεια για να με συγχαρούν από όλα τα κόμματα. Ένα σκανδαλίδης με πήρε, μια χάλιγκάλι πετραλιά. Έχουνε μυριστεί ότι θα δηλώσει ανεξάρτητη και θέλουν να σε προσεγγίσουν ευλήμα. Οι καημένοι. Άκουσε να σου πω. Ας τα τηλεφωνήματα και κοίταξε να συνέλθεις. Τι εννοείς? Τι εννοώ? Γιατί δεν χαιρετάς τον κόσμο έξω που σε ψήφισε, ε? Όλοι οι τεχνικοί μου έχουν κάνει παράπονα. Δεν είπαμε ότι εσύ δεν θα είσαι από τους άλλους? Δεν είμαι. Τι δεν είσαι? Που σε λίγο θα ζητάς και μίζες. Αλλά σε παίρνουν όλοι αυτοί τηλέφωνα και σου φουσκώνουν τα μυαλά. Λέμε τώρα. Κανόνισε, κακομοίρα μου. Όπως σε έφτιαξα μέσα σε μία νύχτα, έτσι και θα σε γκρεμίσω. Τι σκέφτεσαι? Όλα αυτά που γίνονται στο σπίτι αυτές τις μέρες. Σε έμπλεξε και εσένα. Καλά, ότι θα βρισκόμουν παντρεμένος με τη Σύση, ούτε που το φανταζόμουν. Τουλάχιστον τώρα δεν είμαι αναγκασμένη να σου λέω ψέματα. Στο διάλογο από εκεί! Έλα, εσύ, τι έγινε? Τα έχω πάρει με τη Χαζή! Γιατί? Τι έκανα πάλι? Άκου να δεις τι έχει γίνει από χθες. Το απόγευμα χτυπάει το πρώτο τηλέφωνο. Η Χάλη Γκάλη Πετραλιά. Δηλαδή έχουμε. Τι? Καλημέρα. 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 Πώς από εδώ? Την Αναστασία με τον Γιώργο έψαχνα. Γιατί ψάχνετε συνεργείο? Όχι, να. Μια και αποφασίστηκε να μείνω πλέον μονίμως στο σπίτι. Τι αποφασίστηκε? Θα σου πω. Θέλω να κάνω ένα τραπέζι σε όλη την οικογένεια για να το γιορτάσουμε. Δεν θα μου πείτε όχι? Άμα είναι να το γιορτάσουμε, οι άλλοι το ξέρουν. Τι πράγμα? Πήρα να σε καλέσω στο τραπέζι που θα κάνει η μάνα της Κέτης. Εν όψη της μόνιμης εγκατάστασής της στο σπίτι. Μάλιστα. Θα έχει και ζωντανή μουσική? Δεν μας βλέπω καλά. Καθόλου καλά δεν μας βλέπω. Την Κέτη την ειδοποίησες? Τώρα θα την πάρω. Καλά, άντε γεια. Θα τα τρίβεις καλά. Και όχι μόνο όσα φαίνονται, και τα πίσω πίσω θα κάνεις. Ποιος ήταν? Η Μπία. Το βράδυ μας έχει τραπέζι η μητέρα της Κέτης. Αχ, ωραία. Εσύ γιατί χαίρεσαι? Τι, εγώ δεν θα έρθω, κακό στην οικογένεια είμαι. Θα έλεγα τώρα, αλλά... Τίποτα να μην θα έλεγε, σενιόρα Σούλα. Τώρα που έχω και χαρτιά, μπορώ και πηγαίνω όπου θέλω. Ωραίος βγήκα στη φωτογραφία. Αυτή θα βάλω στο μήμα. Τι να δηλώσω? Αχ, τι να σας πω, δεν ξέρω. Είμαι και μόνη μου αυτή τη στιγμή. Θέλετε να πάρετε σε λίγο που θα έρθει η φίλη μου για να μου λέει τι να λέω? Ωραία, γεια σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Νομίζω χάθηκα. Η Αναστασία δεν είναι εδώ? Όχι τώρα, η Αναστασία. Η Αναστασία έχει τελειώσει εδώ και χρόνια. Εδώ είναι η Πυρκαγιά, άλλο σύριαλ. Δεν κατάλαβα. Εσείς για ποιο ρόλο έχετε έρθει? Για κανέναν. Εγώ είμαι η μητέρα της Εκατερίνης. Ποιανής? Της Κέτης. Αχ, αλήθεια, δεν το πιστεύω. Η καλύτερη μου φίλη, έχουμε παίξει και μαζί. Πού? Στη σειρά. Εγώ το κανόνισα. Με ψήφισε κιόλας. Είμαι βουλευτής εγώ. Α, μάλιστα. Τότε να έρθεις κι εσύ σήμερα. Πού? Αυτό το παραμύθι πρέπει να τελειώσει. Και τι θες από μένα? Μόνο εσύ μπορεί να πάρεις την κατάσταση στα χέρια σου. Μάνα σου είναι. Πρέπει να την πείσεις να φύγει. Σάβα, σε παρακαλώ πολύ να φύγεις εσύ τώρα, γιατί δεν είμαι καθόλου καλά. Κυρία, η μαμά μου... Τι θες τώρα και εσύ πάλι και η μάνα σου? Και το τηλέφωνο, όλα μαζί. Ναι, ναι, εδώ είναι και ο Σάββας.
Τραπέζι. Τι τραπέζι. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ο γιος μου δεν είναι εδώ. Ποιος είναι ο γιος σας? Συγγνώμη, εσείς ποια είστε? Εγώ είμαι η μητέρα της Εκατερίνης, της Κέτης. Α, κατάλαβα, η συμπεθέρα. Α, δεν το πιστεύω. Είστε η μητέρα του. Ακριβώς. Ω, περάστε, περάστε. Ευχαριστώ. Πάμε να πάρουμε τον κύριο Κατσίκη από απέναντι. Πού απέναντι? Μας περιμένει στην καφετέρια. Η μητέρα μου είπε ότι έτσι και πάω μετά το σχολείο σπίτι σας, χωρίς να περάσω πρώτα να τη δω, θα με σκοτώσει. Για λίγο θα έρθεις να δώσεις το παρόν, μην καταλάβει η μητέρα μου ότι κάτι συμβαίνει και μετά φεύγεις. Ναι, αλλά αν η μητέρα μου μάθει ότι ήρθα πρώτα σε... Πώς θα το μάθει! Θα στείλεις καρόλιο από το σπίτι μας! Πολύ χαίρομαι που σας γνωρίζω. Κι εγώ πολύ χαίρομαι. Ο γιος μου όμως δεν είναι εδώ. Είναι στο σχολείο με την Εκατερίνη. Έτσι τουλάχιστον μου είπαν. Α, μάλιστα. Είμαστε όμως πολύ τυχερές, έτσι δεν είναι? Γιατί είμαστε πολύ τυχερές? Πώς, και η κόρη μου και ο γιος σας είναι δύο εξαιρετικά παιδιά και τόσο αγαπημένα. Μα, τους βλέπω και τους καμαρώνω. Μη χειρότερα. Αχ, σας ευχαριστώ πολύ. Τέταρτη τελικά, ναι. Δεν βαριέστε? Θα στο δώσω να το φας καμιά ώρα. Ήταν ανάγκη να την καλέσει και αυτή. Καλέ, θυμάσαι αυτά που είπαμε? Ποια? Ποιος είναι ποιος? Κατάλαβα, άσε, δεν θα μιλήσεις. Και αν θες να μιλήσεις θα ρωτήσεις. Άντε, περάστε το αντρόγυνο μπροστά. Πιαστείτε κιόλας. Γιατί? Για να μπείτε στο ρόλο, πιαστείτε. Έλα, πιαστούμε κι εμείς. Άντε, πάμε. Μα γιατί το λέτε αυτό, κυρία Ευανθία μου? Δεν ταιριάζουν τα παιδιά. Για το τσίρκο καλά είναι. Θαύμα ζευγάρι είναι, θαύμα. Αυτό δεν το περίμενα. Και από άνθρωπο της εκκλησίας μάλιστα. Από το γάμο τους που τα θυμάμαι, ήταν ο ένας για τον άλλον. Ποιο γάμο? Το γάμο τους. Παντρεύτηκαν. Ήρθαμε, αχ, Παναγία μου. Μαμά. Δεν είναι εδώ αγόρι μου, είναι στο γύρισμα. Ποια? Τι θα κάνουμε τώρα, μου λες? Δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Α, δεν φταίς εσύ. Όχι. Ποια είναι στο γύρισμα? Ήρθαμε κι εμείς, καμάρι μου. Πώς πήγε το σχολείο? Τι κάνω τώρα, τι κάνω? Κυρία Βερόνικα. Κυρία Τέτοια, τι κάνετε? Εσύ βρε, πάλι εδώ ήρθες κατευθείαν. Σε σένα μιλάει, κάνω ότι ψάχνεις την τσάντα. Κάνω ότι ψάχνεις την τσάντα. Απ' το κόμμα είναι. Χέσε μας και συνδετάμε με το κόμμα σου. Ευλαμπία. Συγγνώμη. Εσένα δεν σου είπα να έρθεις κατευθείαν στο σπίτι? Ορίστε, κάνε παιδιά να δεις καλό. Τι δουλειά έχει να έρθει από το σπίτι σου, συμπεθέρα? Το παιδί με τη μάνα του θέλει να είναι. Ποια μάνα του? Την Ευλαμπία. Εμένα λέει. Καλέ, καλέ, αυτός είναι γιος μου. Τι? Ευλαμπία. Ορίστε. Τι νους είναι το παιδί? Δικό μου. Α. Τι? Ναι, ναι, της Ευλαμπίας είναι. Είδατε? 1-0. Πέστε κι εσείς κάτι μόνο, πέστε. Ναι, της Ευλαμπίας είναι. Της Μπίας είναι, ναι. 3-0. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Εκατερίνη. Μητέρα, βεβαίως είναι της Ευλαμπίας το παιδί. 4-0. Τα πήρα όλα και έφυγα. 4-0 και ένα λευκό άκυρο. Καλά κάνεις και δεν μιλάς εσύ. Μια χαρά τα πας. Άλλα 2 σίγουρα είναι αυτά. Τι γίνεται εδώ, Χριστέ μου. Σούλα, θέλω να μου πάρουν το παιδί. Πες ποιανού είναι. Δικό σου. Θέλετε να με τρελάνει, το λέω εδώ μέσα. Δεν ξέρω το παιδί μου. Το παιδί είναι δικό μου. Κυρία μου, έχετε πάθει λένη. Θέλετε να πάρετε τα ξένα τα παιδιά. Παιδί μου. Α, ο ξάδερφος. Αμάν. Το είχα ξεχάσει αυτό. Για σταματήστε όλοι, μην πάρω μία βέργα και σας κάνω μαύρου στο ξύλο. Κλείστο! Για έλα εδώ εσύ. Τι θέλετε, καλή κυρία?
Τι θέλετε, καλή κυρία, τι παλαβομάρες είναι αυτές που λένε όλοι εδώ μέσα. Καταρχήν, παντρεύτηκες. Όχι. Μα εγώ δεν εννοούσα. Ένα λεπτό, συγγνώμη, δεν τελείωσα. Πες τη γυναίκα, ποιανού παιδί είσαι. Λέω, ποια είναι η μάνα σου. Η κυρία Μπία. Θα σε σκοτώσω! Μαμά! Εμένα λέει! Όχι, έτσι γενικότερα. Δεν τρέπεσαι, βρε, δεν τρέπεσαι. Να παρνιέσαι τη μάνα σου. Φέρε αυτό εδώ. Τώρα θα δεις. Τώρα θα δεις. Ορίστε. Ορίστε. Τι νοσ είναι το παιδί, λοιπόν. Είναι δικό μου ή δεν είναι. Ορίστε. 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 Θα μου πείτε εμένα ποιανού είναι το παιδί μου. Καλά, θα πάρουμε άλλο. Σκασμός. Και εσύ γρήγορα στο σπίτι. Αμέσως. Τώρα. Τώρα. Δεν βλέπεσαι. Τώρα, βρε. Τώρα. Τώρα. Κατάλαβες τώρα. Εσείς το ξεκινήσατε. Εγώ τώρα που μήπως πρέπει να είμαι κάπως, ότι και καλά έχασα το παιδί μου. Όχι, τρώτε. Φθηνά τη γλιτώσαμε. Έτοιμος ήταν να μας καρφώσει. Φθηνά δεν λες τίποτα. Σινιόρα σου να κοίτα, τι πήρα. Τι είναι αυτό? Ναι. Αχ, σας ευχαριστώ πολύ. Τέταρτη, ναι. Τώρα για να τελειώνουμε να φύγουμε. Θα μας αφήσετε για λίγο μόνες? Ναι, βέβαια. Κατερίνη. Μητέρα, ξέρω ότι μισείτε το ψέμα. Πάντοτε το ήξερα. Όμως... Κορίτσι μου, δεν θέλω να με εξηγήσεις τίποτα. Όχι, πρέπει. Δεν χρειάζεται. Και δεν μπορείς και να με εξηγήσεις τίποτα τέτοια ώρα. Εγώ θα φύγω αύριο. Γυρίζω πίσω στο μοναστήρι. Και πότε θα σας ξαναδώ? Όποτε θες εσύ. Θα έρθεις όποτε θες. Χωρίς να φοβάσαι πια να κρύψεις το οτιδήποτε. Όταν νιώσεις την ανάγκη, θα τρέξεις κοντά στη μητέρα σου, όπως έκανες όταν ήσουν μικρή. Εντάξει? Ναι. Σας τα έκανε άνω κάτω, ε. Μα τι λέτε τώρα, μητέρα, εμείς τα κάναμε άνω κάτω. Όλα θα διορθωθούν. Μη στεναχωριέσαι. Είσαι καλύτερα τώρα? Ναι. Κι εγώ. Και μάλιστα καλύτερα από ό,τι ήμουν όταν ήρθα. Γιατί? Γιατί αισθάνομαι ότι σ' αφήνω σε καλά χέρια. Και δεν εννοώ το Σάβα. Καληνύχτα, κόρη μου. Καληνύχτα. Την ευχή μου να έχεις. Έτοιμη? Ναι. Το ταξί έχει έρθει. Κάτω περιμένει. Προσέχετε.
Γεια σου, Σάβα. Στο επανειδή. Γεια. Θα σας πάω εγώ κάτω, μητέρα. Ναι. Ο Θεός μαζί σας. Στο καλό. Αντίο. Καλό δρόμο. Έχεις κερδίσει 7,5 εκατομμύρια ευρώ στο Τζόκερ. If I was a rich, rich man, I would love to get married. To a whiner, and no other one. She could whine, I could whine, we could whine together. In the middle of the night when things get hot, we just whine up one another. She run, come, give me the walk, chop, give me the walk, hey, girl, no key to your father, now, chop, give me the walk, chop, give me the walk. Key to Dr. Stanley, you hear me? Give me the walk, chop, give me the walk, hey. Y'all now give to your brother, no. Give me the whoop, give me the whoop. Make me feel alright. If I was a rich, rich man, I would love to get married. Married to a doctor, and no other one. She could duck, I could duck, we could.